είναι γεγονός πως κάθε στάδιο της ζωής έχει τις ιδιαιτερότητες. Απευθυνόμενος στους καινούργιους μας επιστήμονες, πιστεύω πως η μέρα είναι ξεχωριστή και συγκινητική. Πρώτον, γιατί κλείνουν έναν κύκλο της ζωής τους, θα έλεγα πως θα είναι ο πιο ευχάριστος και αισθάνονται χαρά και ικανοποίηση, και από την άλλη μεριά ένας δεύτερος κύκλος ανοίγει, ο οποίος θα μας γεμίσει άγχος, αβεβαιότητα και αγωνία. Εγώ θα σας ευχηθώ κουράγιο για να αντιμετωπίσετε τα όποια προβλήματα στην ζωή σας, αλλά όμως με αγώνα, με δύναμη και με προσπάθεια η ζωή είναι μπροστά μας. Επίσης, θα ήθελα να απευθυνθώ και στον Κοσμήτορα ως ηγεσία της Περιφερειακής Ενότητας και ως Δημοτική Αρχή, αν θα μπορούσα να έτσι εκφράσω και τον αγαπητό μου φίλο και τον Δήμαρχο. Από τη μια μεριά είμαστε ευτυχείς που αυξάνονται οι φοιτητές, που η πόλη μας έχει γεμίσει κόσμο, από την άλλη μεριά όμως είμαστε έντονα προβληματισμένοι. Γιατί θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που είναι πολύ επίκαιρο, της στέγασης. Εγώ θα μεταφέρω, έτσι μετά από κουβέντα που έκανα και με τον Κοσμήτορα, θα μεταφέρω αυτόν τον προβληματισμό και πιστεύω άμεσα σε συνεργασία Δήμος και Περιφέρεια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της στέγασης, ούτως ώστε οι συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών μας στην πόλη να είναι και ανθρώπινες και να μην είναι όμοιροι κάποιων εκμεταλλεύσεων. Και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα της ορκομοσίας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους φοιτητές της ΣΕΦΑ Θεσσαλίας που παίρνουν το πτυχίο τους και σήμερα πάβουν να είναι φοιτητές και γίνονται και επίσημα επιστήμονες έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο. Από αύριο όλοι σας θα ρηχτείτε στη μάχη της επαγγελματικής σας αποκατάστασης, στη μάχη της αληθινής ζωής και θα προσπαθήσετε ο καθένας σας να φτιάξει τη ζωή σας όπως ακριβώς την ονειρευτήκατε. Τα πράγματα σίγουρα δεν είναι εύκολα στη σημερινή εποχή, αλλά έχετε όλα τα εφόδια για να πετύχετε και να διεκδικήσετε τις ευκαιρίες της ζωής σας. Τα εφόδια που σας έδωσαν πρώτα-πρώτα οι γονείς σας, που με πολλούς κόπους και θυσίες κατάφεραν να σας σπουδάσουν και να σας δώσουν σήμερα οι επιστήμονες. Έχετε ως παρακαταθήκη τις γνώσεις που αποκομίσατε από τους καθηγητές της σχολής σας, οι οποίοι σήμερα χαίρονται ίσως περισσότερο από εσάς, γιατί παραδίδουν στην κοινωνία επιστήμονες έτοιμους για προσφορά. Το ξέρουμε όλοι καλά ότι ο δρόμος της επαγγελματικής σας αποκατάστασης δεν είναι εύκολος, αλλά πιστεύω ότι με αγώνα και συνεχή προσπάθεια μπορείτε να δείτε τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Προσωπικά θα ήθελα να σας ευχηθώ κάτι άλλο. Να έχετε υψηλούς στόχους, να προσπαθήσετε μόλις στις δυνάμεις σας να κατακτήσετε όλους τους στόχους που βάζετε και κυρίως να έχετε την ψυχική δύναμη να μην συμβιβαστείτε για το μέτριο ή το λίγο, γιατί απλά σας αξίζει το καλύτερο. Τέλος, ως αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικέλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τη διαμονή σας στην πόλη μας για το χρονικό διάστημα των σπουδών σας. Πολλούς από τα παιδιά τους έχω και συμπαίκτες και αντιπάλους στο μπάσκετ, γιατί αγωνίζουμε και σε μια ομάδα του Τουρκού. Και με χαροποιεί πάρα πολύ ιδιαίτερα που τους βλέπω εδώ. Πιστεύω ότι σε όλη σας τη ζωή θα θυμάστε για πάντα την πόλη μας, μια πόλη που σας αγκάλιασε και πιστεύω ότι περάσατε κάποια από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής σας. Συνήθως τα φοιτητικά είναι και τα πιο ωραία χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά που θα σας δίνετε ευκαιρία να ξανάρχεστε ως επισκέπτες στα Τρίκαλα, θα βρίσκετε ένα κομμάτι από την νιώτη σας. Αλλά να ξέρετε ότι και η πόλη μας θα σας περιμένει, θα σας θυμάται για πάντα και θα είναι υπερήφανη για εσάς. Συγχαρητήρια και καλή θεατροδρομία σε όλους. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον Μιέτα από φίλου τους χαιρετισμούς. Σε λίγο θα είστε συνάδελφοι. Θέλω να σας προτρέψω ένα πράγμα.
επειδή θα ασχοληθείτε με παιδιά πολλοί από εσάς. Να τα αγαπάτε, να τα προσέχετε και να τα μαθαίνετε στη ζωή ένα πράγμα. Ότι όταν ακούνε τους διπλανούς τους, τους προπονητές τους, τους φίλους τους και τους διορθώνουν για όποιο λάθος κάνουν, βελτιώνονται. Το ίδιο να κάνετε και εσείς στη ζωή σας. Γιατί από αύριο θα έχετε μια νέα αρχή. Θα πρέπει λοιπόν τον προϊστάμενό σας, τον διευθυντή σας, τον ιδιοκτήτη στην εταιρεία που θα εργαστείτε, να δημιουργείτε ένα περιβάλλον, να του δίνετε το ελεύθερο να σας διορθώνει. Όπως σας διώχνουν πολλούς από εσάς οι εξαιρετικοί καθηγητές που έχετε, γιατί φεύγετε από ένα τμήμα που ίσως είναι το καλύτερο σε όλη την Ελλάδα και από μια πόλη πολύ όμορφη. Καλή επιτυχία στη ζωή σας, καλή αρχή και σας προτρέπουμε να έρθετε και στο συνέδριό μας 8-9 Δεκεμβρίου, το οποίο για όλα τα μέλη μας, για τους πτυχιούχους, είναι δωρεάν, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια. Σπουδών του τμήματος, καθηγητή κύριο Τζαμούρτα Θανάσιο, να προσέφερε με αυτήν την χαιρετισμό. Αξιότιμες αρχές, κύριε Κοσμήτωρα, κύριε Πρίτανη, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ πρώτα εσάς για την προσπάθεια την οποία κάνατε ώστε να πάρετε το πτυχίο σας. Να συγχαρώ τους γονείς σας για τις θυσίες, τους σκόπους αλλά και τις συμβουλές τις οποίες σας έδωσαν για να μπορέσετε να φτάσετε σήμερα εδώ. Να σας προτρέψω να συνεχίσετε να αναζητάτε τη γνώση. Τα λιμνάζω τα νερά που ουρκιάζουν, έχει πει ένας ποιητής. Και παράλληλα να θυμόσαστε ότι αυτό το τμήμα από το οποίο αποφοιτείτε είναι το καλύτερο τμήμα στην Ελλάδα και από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Θέλω να αισθάνεστε αυτό που λέγεται απόφυτος του τμήματος και πάντοτε, εάν έχετε κάτι το οποίο σας προβληματίζει, να σκέφτεστε ότι εμείς είμαστε δίπλα σας και με όλες τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Ακαδημαϊκών υποθέσεων για φοιτητικής μέρημνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητή κ. Θοδωράκη Ιωάννη, να προσφέρει την απευθυνή χαιρετισμό. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί φοιτητές, νέοι πτυχιούχοι, εκ μέρους των Πρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας καλωσορίζω στην σημερινή τελετή αποφύτησης. Στο τμήμα μας, που κλείνει 24 χρόνια λειτουργίας μέχρι σήμερα, καταβάλουμε μέγιστες προσπάθειες για την προαγωγή της έρευνας, τη συνεισφορά μας στην κοινωνία, σε όλα τα θέματα της φυσικής αγωγής στα σχολεία, σε όλα τα θέματα του αθλητισμού, σε όλα τα θέματα άσκησης με σκοπό της βελτίωσης της υγείας. Ταυτόχρονα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μας προγράμματα σπουδών έχουν αξιολογηθεί με πολύ καλά σχόλια από διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης. Αγαπητοί πτυχιούχοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, να νιώθετε σίγουροι ότι οι σπουδές σας ήταν εξαιρετικές και να νιώθετε περήφανοι για το τμήμα που τελειώσατε. Σας διαβεβαιώνω ότι πολλοί που δεν σπούδασαν στο τμήμα μας αυτό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μας διαβάζουν και μας μελετούν. Με αυτήν την έννοια θα παρακαλούσα και εσείς να συνεχίζετε να μας διαβάζετε και να μας μελετάτε έτσι ώστε να συνεχίζετε να επιμορφώνεστε διαρκώς. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Ευχαριστώ. Καθηγητή κύριο
Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στους γονείς για τους κόπους και τη χαρά που αξίζουν σήμερα για τα παιδιά τους και για τα παιδιά μας. Για σας που σήμερα είστε και με τον τίτλο συνάδελφοι, ως τώρα ήσασταν βέβαια, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήσασταν και τα παιδιά μας. Σαν παιδιά, όπως και οι γονείς, φαντάζομαι, νιώθουμε πολύ μεγάλη χαρά, το είπαμε οι συνάδελφοι νωρίτερα. Νιώθουμε και μια μικρή στεναχώρια που σας κάνουμε, μια μικρή αγωνία, όπως και οι γονείς, τι θα γίνει. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι έχετε πολύ καλές βάσεις για να συνεχίσετε, αυτόν τον αγώνα που σήμερα είναι ένας μεγάλος σταθμός χαράς και να υπάρξουν και άλλοι σταθμοί μεγάλη χαράς στη ζωή σας και επαγγελματική και προσωπική και οικογενειακή, όλοι όσους πραγματικά χρειάζεστε και αξίζετε σε αυτή τη ζωή. Δεν θα επαναλάβω όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, απλά ένα μόνο, ο κύριος Τζαμούρτας, ο κύριος Αντιπρίδανης νωρίτερα, ένα μόνο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό μου όταν θυμάμαι τα θέματα που θέτουν οι εργοδότες, είναι πάντα, ποτέ δεν ήταν, μάλλον να πω, τα ζητήματα της ικανότητας των επαγγελματικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων κλπ. Γι' αυτά είναι πάντα σίγουροι, ποτέ δεν έχουν ανησυχία γι' αυτό. Αυτό που πάντα θέτουν είναι κατά πόσο ο εργαζόμενος, ο νέος πτυχιούχος ή αυτός που δουλεύει, συνεργάζεται καλά. Αυτό να το θυμάστε. Έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι είμαστε καλοί στη συνεργασία, αλλά καλά είναι να ρωτάμε και κανέναν άλλον πώς μας βλέπουν. Είναι το πιο σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τη θέση των άλλων. Αυτή είναι η τελευταία μου συμβουλή ως καθηγητή σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να έχετε πολύ ψηλές φιλοδοξίες, όπως είπαν οι συνάδελφοί μου νωρίτερα, γιατί οι φοιτητές μας, οι προηγούμενοι, οι πτυχιούχοι, βρίσκουν τις καλύτερες δουλειές και στο εξωτερικό και εδώ παντού, και τις αντίστοιχες θα έχετε και πολλοί από εσάς, και όσοι από εσάς θέλετε να διεκδικήσετε πολύ καλά πράγματα για τη ζωή σας, θα το πετύχετε. Πολλά συγχαρητήρια, ό,τι καλύτερο, να μας θυμάμαστε, να σας ξαναβλέπουμε.